Θα αυξηθεί το ωράριο δασκάλων και καθηγητών από το ερχόμενο σχολικό έτος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θεωρείται βέβαιη η αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κατά 2 ώρες εβδομαδιαίως, αφού οι αριθμοί για την κάλυψη των κενών θέσεων στις σχολικές μονάδες εξαιτίας των λιγοστών προσλήψεων που θα γίνουν αλλά και των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων δεν βγαίνουν. Για άλλη μια φορά, φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η υπεύθυνη πολιτική, το Υπουργείο Παιδείας, όσον αφορά τα σοβαρά θέματα της παιδείας. Μέσα από φημολογίες, μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μαθαίνουμε το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στην εκπαίδευση. Η δάσκαλη εκπαιδευτική και γενικά η εκπαιδευτική κοινότητα απαντάει σε όλα αυτά τα πράγματα με σοβαρότητα, με παραγωγή εκπαιδευτικού έργου μέσα στην τάξη, σε παγωμένες αίθουσες, σε αίθουσες και σε σχολιά που δεν έχουν ούτε τα αποπτικά μέσα για να μπορέσουν να δουλέψουν κατάλληλα, ούτε αναβάθμιση του τεχνολογικού υλικού που μπορούν να κάνουν, ούτε μπορούν να αγοράσουν νέα βιβλία για να ανανεώσουν τις βιβλιοθήκες τους. Και συντηρούνται πραγματικά τα περισσότερα σχολεία πλέον από τους γονείς. Αυτά λοιπόν τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση δεν έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Είναι καθαρά λογιστικά. Οι 2 ώρες που θέλουν να αυξήσουν στους εκπαιδευτικούς δεν τρομάζουν τους ίδιους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν καθημερινά με στην τάξη. Και δουλεύουμε ήδη 24 ώρες. Το να γίνει 26 για μας δεν αποτελεί το σημενόμενο. Αυτό όμως που πρόκειται να γίνει και αυτό που πρέπει να έχουν υπόψη τους και οι γονείς είναι ότι επικίνδυνται μια σειρά από μεταβολές που θα επηρεάσουν πραγματικά όχι μόνο εμάς, την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τους γονείς. Για παράδειγμα, σκέφτονται να κάνουν συγχωνεύσεις, περαιτέρω συγχωνεύσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η προηγούμενη υπουργός, η υπουργός κ. Διαμαντοπούλου, που ονομάστηκε υπουργός της φωτοτυπίας, είχε διασφαλίσει το θέμα της μεταφοράς. Ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον νομό μας. Εδώ και 3 χρόνια δεν έχει λυθεί το θέμα με το ΚΤΕΛ. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα το ΚΤΕΛ. Και κάθε τόσο έχουμε στάσεις από πλευράς του ΚΤΕΛ. Ταλαιπωρία των γονέων. Και έτσι πώς φαίνεται το πράγμα, τελικά θα δώσουν ένα μικρό επίδομα στους γονείς και οι ίδιοι οι γονείς θα μεταφέρουν τα παιδιά. Το δεύτερο είναι ότι τα λεφτά για την παιδεία τα οποία πρέπει υποχρεωμένα να εξασφαλίζει το ελληνικό κράτος και τα οποία συνολικά σε όλο το ΑΕΠ είναι 2% μόνο για την παιδεία, θα καλούνται να τα πληρώσουν ποιοι γονείς. Οι γονείς οι οποίοι έχουν μειωθεί η μισθή τους, οι γονείς οι οποίοι δεν έχουν πλέον ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την πληρώνουν οι ίδιοι, οι γονείς που με τα βίας και με τα κόπων μπορούν να βγάλουν να επιβιώσουν οι ίδιοι στην οικογένειά τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουν σοβαρά υπόψη τους. Επίσης, σκέφτονται να κάνουν 25 τμήματα μέσα στις πόλεις, που αυτό πιθανά σημαίνει ότι αν ένα σχολείο, για παράδειγμα, έχει 27-28 μαθητές, δεν θα χωρίζεται πλέον σε 2 τμήματα όπως χωριζόταν παλιότερα. Αλλά τι θα κάνουν, θα κρατάνε το 1-25 τμήμα στο σχολείο και τα υπόλοιπα παιδιά θα μετακινούνται σε κάποιο άλλο σχολείο για να συμπληρωθεί και εκεί 25 μαθητών. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουν καλά στο μυαλό τους και οι γονείς και να καταλάβουν ότι όλα αυτά που γίνονται δεν γίνονται πραγματικά για να το παραλαμβάνω μια φορά για να γίνει αναβάθμιση της παιδείας. Είναι καθαρά μόνο για να, αυτό που είπα και στην αρχή, για να εξοικονομηθούν πόροι. Ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι Έλληνες πολίτες νομίζω έχουν δείξει μέχρι τώρα ότι δεν βάζουν πλάτη, πραγματικά πλάτη, στην κυβέρνηση για να κάνει κάποια πράγματα. Αλλά δεν μπορεί μόνιμα να συμπεριφέρονται οι πολίτες με υπευθυνότητα, γιατί όλοι μας έχουμε αλλάξει τον τρόπο ζωής, όλοι μας έχουμε κάνει υπομονές και κάνουμε απεριόριστες υπομονές. Πολλές οικογένειες ήδη έχουν διαλυθεί. Και το κράτος απέναντίας να συμπεριφέρεται με αυτή την ανευθυνότητα και με αυτήν εδώ την προχειρότητα. Δεν μπορούμε δηλαδή να μαθαίνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τα νέα, τις αλλαγές στην εκπαίδευση μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και όχι από πραγματικό διάλογο, γιατί εμείς καλούμαστε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά εδώ.